Τα τρία κρούσματα μηνιγκίτιδα σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν φέρει ανησυχία στους γονείς εν ώψη του συγχρωτισμού λόγω του καρναβαλιού, οι οποίοι διαρωτώνται για την πιθανότητα ή όχι μόλυνσης των νέων. Οι γιατροί όμως είναι καθησυχαστικοί και αναφέρουν πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια μας, σαν και σαν Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας αλλά και σαν ιωδή, για να αποστηρώσουμε το πεδίο. Επομένως, πράγματι, την Παρασκευή που θα αρχίσουν να έρχονται μαζικά οι επισκέπτες, να είμαστε πανέτοιμοι και υγειονομικά να καλύψουμε οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί. Και ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, εμφανίζεται καθησυχαστικός για το επικείμενο καρναβάλι. Δεν θα δούμε δεκάδες κρούσματα μενιγκίτιδα στο νοσοκομείο. Η δυσδυτικότητα της νόσου αφορά λιγότερα από 10 άτομα σε 1.000 στενές επαφές, τη στιγμή που ο κορονοϊός, για παράδειγμα, έχει 30 με 50% δυσδυτικότητα. Η μενιγκίτιδα είναι μια νόσος με μικρή δυσδυτικότητα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται εδώ και μια εβδομάδα στην Πάτρα, προκειμένου να εφαρμόσει τα μέτρα που αφορούν την πρόληψη της διασποράς του μικροβίου. Έχουν ήδη γίνει αντίστοιχες ενέργειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την χορήγηση προφυλακτικής αγωγής με αντιβίωση στις στενές επαφές, αλλά και στις ευρύτερες επαφές των τριών κρουσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κλιμάκιο που θα επισκεφτεί και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που ήταν σήμερα, και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των φοιτητών που ουσιαστικά θα λάβουν την χημειοπροφύλαξη. Στο μεταξύ, όλα δείχνουν ότι και ο τρίτος φοιτητής που προσβλήθηκε από μενιγκίτιδα θα καταφέρει να πάρει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Η πορεία της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ικανοποιητικοί και περιμένουν πλέον να φτάσει η στιγμή που από τη ΜΕΘ θα μετακινηθεί σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής. Είναι σταθερός. Να πω συγχαρητήρια στους γιατρούς μας, γιατί πραγματικά δώσανε μάχη και για τα τρία παιδιά και βγάλανε πολύ δύσκολα περιστατικά, πραγματικά, εις πέρας, και ευχόμαστε το ίδιο και για τον 20χρονο φοιτητή. Να σημειωθεί πως ο πρώτος φοιτητής έχει πάρει εξιτήριο και η δεύτερη φοιτήτρια νοσηλεύεται στην κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.